sin faran sin, anamesun ton oreon dielepsun de idata, podius i banda ta theria tu agru, prosdexon de ona gris dipsen afton, e bafta ta pedina dura nu kata skinosi, ek mesu ton petron dosu se fonin, podis onori e kton iperon aftu, apo karpudon ergon su gordas dise deigi, o exenatelor gordon tis ktinesi, και εχλόιν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδροι του λιβάνου άσε φίδες σας εκείς τρουθία ενωσέψουσι του ερωδίου η κατοικία γίνεται αυτόν. Όρι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσε σελήνη ισχυρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίσας. Επληρώθη γη της κτήσεως σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσε. Συν ανοίξαντο όσου την χείρας τα σύμπαντα πλήστη. Σου και εκτιστή σώμα.
Oh,
bărbații stripceuș, orghiș, din vinul te adiș, cu ghiriu de-i fome. Μάρτυρον εκ των αγγέλων επί
μένεις δεύεται και εξ ανθρώπου άσματα δέχεται αυτό. Εν το όνομα τόσου ηθέμινα σε Κύριε, ηθέμινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήρπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Ότου παραδόξου θαυματός, θες των θαυμάτων βολές, που ηλίο πανώτερος, Ισαΐ Δημήτριος, Θεία λάμπη της πέραση, εξ ανεσπέρου φωτός λαμπόμενος και το αδύτο φωτίς ερχόμενος. Και πολύ παραπτωλήτρωσης και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτών. Πύργος ευσεβίας πεφυνάς, περιρισμένος θερός, επί πέτρα της πίστεως, πειρασμίσαν άλωτος και κινδύνης ακλόνητος. Με τα σφοδρούγα σάλου και κλειδωνός, σύμπρος ρεγέντα αθέων κύματα, σύνου κατεβάλλον. Τα μαρτυρικό στέφι αρεπόθησα σε γκαλοπίζεστε. Περίτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσατε απ' τον πάντες οι λαοί. Πάθη το πάθον ημού μελών, τόσο οι φόρων Χριστού, αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Έμαθη το σώστα ζωμένο ως ο δόντι Χριστό, ο το αίμα το τίμιο δια σε κενός αντί προς συνέκτης Δημήτριε και κοινωνών σε δόξη συργάσατο και βασιλείας αυτού συμμετοχών. Όσα εισέψατα κατά του αλάστορος και τα δημήτρια
καπεινά. Τούτου μηχανήματα τελείως βέβαια. Amoratul, και αόρατον
Abba Na.
εσπένας προκείμενο. Το έλεος σου, Κύριε, κατά διώξημε πάσας τα σημέρας τη ζωή. Εκεί με κατασκήνωσεν το έλεος σου, Κύριε, κατά διώξημε πάσα τα σήμερα τη ζωή. Ισαΐου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομε. Επίβλεψον εκ του ουρανού, Κύριε, και είδε εκ του οίκου του Αγίου σου και δόξη σου, που έστη το πλήθος του ελαίου σου και των νυχτηρμών σου, ότι εινέσχου ημών, Κύριε, σίγαρη πατήρ ημών, ότι Αβραάμ ουκ έγνω ημάς και Ισραήλ ουκ επέγνω ημάς, αλλά σύ, Κύριε, πατήρ ημών, ρίσε ημάς, απ' αρχής το όνομά σου εφημάσαι. Τι επλάνησας ημάς, Κύριε, από τις οδούς σου, εσκλήρινας τας καρδίας ημών, του μη φοβήστεσαι. Επίστρεψον δια τους δούλους σου και δια τα σφυλά στην κληρονομία σου, ή να μικρόν κληρονομήσουμε του όρους του Αγίου σου. Οι υπεναντί ημών κατεπάτησαν το αγίασμά σου. Εγενόμεθα ως το απ' αρχής, ότε ουκ ήρξας ημών, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου εφημάς. Εάν ανοίξεις των ουρανών, τρόμος λείψεται από σου, όροι και τακίσονται, ως ικυρός τίκεται από πυρός και κατακαύσει πυρ τους υπεναντίου σου. Και φανερών έστε το όνομά σου της υπεναντίου σου, από προσώπου σου έθνη ταραχθίσονται. Όταν πεις τα ένδοξα, τρόμος λείψεται από σου, όροι. Από του αιώνος ουκ οικούσαμε, ουδέ η οφθαλμή ημών είδων θεών πλην σου και τα έργα σου αληθινά και ποιήσεις της υπομένους είσαι έλεος. Συναντήσετε γαρ έλεος της ποιούση το δίκαιον και των οδών σου νηστίσονται και νυν, Κύριε, πατήρ ημών σιή, ημείς δε πυλός και εσύ ο πλάστης ημών. Έργα χειρών σου πάντες ημείς, μη οργίζου ημίν, Κύριε, ως φόδρα και μη εν καιρό μνηστείς αμαρτιών ημών. Και νυν επίβλεψον, Κύριε, ότι λαό σου πάντες ημείς. Προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομα. Τότε λέγει Κύριος, εμνείς την ελέους νεότητό σου και αγάπης τελειώσεώς σου, του εξακολουθήσεσαι το Αγίο Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ. Το Κυρίο αρχή γεννημάτων αυτού, πάντες οι αισθείοντες αυτών πλημελήσουσι, κακά ήξε επ' αυτούς, λέγει Κύριος. Ακούσατε λόγων Κυρίου, οίκος Ιακώβ και πάσα πατριά οίκου Ισραήλ. Τα δε λέγει Κύριος. Τι έβρωσαν οι πατέρες ημών εν εμή πλημέλημα, ότι απέστησαν μακράν απ' εμού και επορεύτησαν ο πίσω των ματέων και ματαιώθησαν. Και ουκ είπων, που έστει Κύριος ο αναγαγών ημάς εκ γης Αιγύπτου, ο καθοδηγήσας ημάς εν τη ερήμο, εν γη απείρο και αβάτο, εν γη ανίδρο και ακάρπο και σκιά θανάτου, εν γη εν Ιού διόδευσεν εν αυτή ανήρ, ουδέ κατόκισεν Υιός ανθρώπου εκεί και εισήγαγον ημάς εις τον κάρμυλον του φαγήν τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού. Και εισήρθετε και μιάνατε την γη μου και την κληρονομία μου έθεστε εις βδέλυγμα. Ιερείς ουκ είπων, πού έστει Κύριος και οι αντεχόμενοι του νόμου ουκ υπισταντώμε, και οι ποιμένες εισέβουν εις εμέ, και οι προφήτε προεφήτευσον τη Βάαλ, και ο πίσω ανωφελούς επορεύθησαν. Δια τούτο έτη κριθήσομαι προς ημάς, λέγει Κύριος,
και προς τους Υιούς των Υιών ημών κρυθίσομαι. Διέρθετε εις νήσους χετιήμ και είδετε και εις κιδάρ και αποστήλατε και νοήσατε σφόδρα και είδετε ή γέγονε τι αυτά ή αλλάξονται έθνη θεούς αυτών και αυτίου καίστη θεοί. Ο δε λαός μου ηλάξατο την δόξαν αυτού εξής ουκ ωφεληθήσονται. Εξέστη ο ουρανός επί τούτο και έφρυξεν επιπλείον σφόδρα, λέγει Κύριος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομα. Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ου μη άψιτε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοί σαφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάπου η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα η δε ίση εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστός η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργεθήσονται ότι ο Θεός επήρασε εν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού ως χρυσόν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσδεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλά με διαδραμούνται κρινούς εν έθνη και κρατήσους εν λαών και βασιλέψει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας, υπεπιθώτες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της όσης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Υπομεν πάντες εις όρις του και εξ όρις τη διάνοια συμβών, Κύριε Λέησον, Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάκουσον, Κύριε Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεώσον, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε Λέησον. Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε Λέησον. Θεόμεθα υπέρ του Πατρούς και επισκόπου ημών Αθαναή. Κύριε Λέησον. Άσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε Λέησον. Θεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσοκομου πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών, του Αγίου και Ειδικού τούτου. Κύριε Λέησον. Θεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εμπάδες ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ερωνία η μνήμη αυτών. Επιδεόμεθα υπέρ των κακουφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέρτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα μου να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας
Εξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέραντα αυτήν αμαρτήν τους φυλακτήν εϊμάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν, γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήτης. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε την αισθήνων του Κυρίου και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της υπάρητη Κύριε Λέησον. Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνήθη αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά του Κύριε. Κάθεσιν των αμαρτιών και των πνευματιμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνη στο κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέστηντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Παναγία Σαγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμάρτων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Συγκύπριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός
Θεός υπάρχει. Ζήτη δόξα να δέχουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατά το μεγαλέο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελεήσον. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Επιδεόμεθα υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον,
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναή, Κύριε ελέησον. Ευσεβούσιμων γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημός στρατού και το σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών του Αγίου οικού τούτου και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν τάφτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ίσον, Ιερά Μητροπόλης κόμη ταύτη πάσαν πόλη και χώραν από λιμούλιμου σεισμού καταποντισμού πυρός μακέρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ηλέον ευβενή και διάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσο την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέγησε ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνείς της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γεννήμιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Τίσου τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνουμε συ Κύριε. Δέσποτα πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης και πανακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων αεροδυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,
των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, του εν Αγίης Πατρός ημών Μελήφρονος Επισκόπου Κόου, των Αγίων Ενδόξο Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Παντελεήμονος του Ιαματικού και Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξο Μεγαλομαρτύρων Γυναικών, Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης, Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Κόου και Χρήστου του Εκπρεβέζης, των Αυκλήρων των Ενκό Μαρτυρήσαντων, Νικήτα του Νησιρίου του Ενχείο Μαρτυρήσαντος, Παρθενίου Ερωμάρτυρος του Εν Πάτμων, Ιωνάτου Εκλέρου και Ιωνάτου Γαρβή του Νησιρίου, τον Ελλήψο Μαρτυρισάντων, Φανουρίου του Νεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδραίου, τον Εντυρόδο Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Ενασκή Συλλαψάντων, Χριστοδούλου του Εν Πό και Πάτμου Ασκήσαντος, Αρσενίου του Σκηνουρίου, Σάββα του εν Καλλήνο, Ιωάννου του εν Καρπάθο και Αθήμου του εν Αστιβαλέα, Κερασίμου του Βυζαντίου και Λεοντίου των εν Πάτμο, Γρηγορίου του Γραβάνου του Νησιρίου, Μελετίου του εν Τηλάρδο της Ρόδου, Αμφιλοκίου του Γέροντος του εν Πάτμο και των Οσίων Μητέρων ημών, Μελούς της εν Βουρήρη της Κοπ, Ξένης και Κασιανής της Πιτρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου, των Αγίων, εφόδε των Ιησού τη δέηση ημών, και ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχά σημών, ως
Απειλείς ελευθέρωσαν ως αγαθός και πειρασμός.
την γη και σαν ατάρα τσαρσάβη. Φοβερός Κύριε και τι υποστήσετε την δικαία ζων οργή ή της δυσοποίηση ή της παρακαλέτσι αγάθε. Φώτος και απέγνωσμένου τα ουράνια τα μάτα, άγγελοι, αρχές και εξουσίε, θρόνοι κυριότητε, τα κερουβί και τα σε σημείο του Κύριον, την Υία του Ιωνα Ανάσταση, η μετάνοια παρακαλεί, άλλος εκείνου βοή λαού σου, μετανηπίον και εκείνον, η κτήρας προσεθέ. Δια της τριημέρου Αναστάσεως, φύσε και ελέησον. Δόξα Πατρί και Anne dimon
και αθλητικότατον σου σώμα των περίκλητων τούτο ναών ελίγης τα μη ανήφερτε παρθένε ή των θεών αφράστων συλλαβούσας αρχή. Μήτερ Θεού του Υψίστου ζώνη και τον παρακλήσει δε κουπαναμωμέ υπάσι χορηγούσα καθαρημών των τελμάτων. Νύχτα σημώνει και εσύ μια προσδεχομένη χρυσόπη σωθήνε πάντα σημά. Νύρα πολύ στον τόνο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι ήταν η οφθαλμή με το σωτηριό σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ηρείας εθνής ασθενείας ημών, ενή το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγαλεύρατο εν της ειρήνη
στην έπαρξη εν το στάδιο θαρρύνα στον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγαλωμά της Δημήτριε Χριστό το Θεό νικέτευε δωρήσαστε ημίν το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Μέγα Νεύραγμο εμπής κυβήνης σε υπέρμαχον διοικουμένην αθλοφόρετα έθνη τροχούμενος ως ουλιαίος καθήλες την έπαρση εν το σταδίο θαρρύνα στον έστωρα ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεό νικέτευε ζωήσαστε ημίν το μεγαέλε ότις φοβερά του σειρμού απειλή Χριστέ Θεός ημών και κατάπεψον ημίν πλούσια τα ελέησου πρεφίες της Θεοτόκου μόνε φιλάωνε Θεέ. Κύριε ελέησου ευλογία Κύριου Γέλιος αυτού έλθε εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάριντι και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελθείς ημών δόξα. Κύριε λέσον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησε. Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες της φωνακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του δίκου. Τον Δεσπότη και τον Αγίο ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάνταση μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα είναι τα έτη σας. Μας αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου που μας ευλογεί και μας αγιάζει από την Βασιλίδα των Πόλεων πάντοτε και που απόψε και αύριο του ευχόμαστε χρόνια πολλά για το βαπτιστικό του όνομα γιατί είναι βαπτισμένος Δημήτριος. Μας αξίωσε λοιπόν η χάρη του Θεού μας να βρεθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να τελέσουμε τον εσπερινό αρχίζοντας από απόψε να τιμούμε τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Δημήτριο τον Μυροβλήτη, τον μεγαλομάρτυρα που τόσα χρόνια μετά την κοίμησή του τη μαρτυρική
στις ψυχές και στο μυαλό των ανθρώπων και κυρίως των Ορθοδόξων Χριστιανών παραμένει ζωντανός. Και βέβαια πρέπει να πούμε για το ιστορικό αληθές ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι από τους Αγίους που τιμάται και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και από την Αγγλικανική Εκκλησία και από τις Προτεσταντικές Ομολογίες σαν ένας μεγάλος της Εκκλησίας μάρτυρας και ομολογητής. Η δυνατότητα που είχε ο Δημήτριος στην εποχή του γύρω στα 300 να κερδίσει τη ζωή του με μια άνεση ήταν πολύ μεγάλη, γιατί και πλούστος υπήρχε γύρω του και η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη και κατόρθωσε να έχει μια πολύ καλή θέση στο Ρωμαϊκό στρατό. Την εποχή που ομολόγησε την χριστιανική πίστη ήταν στο βαθμό του χιλιάρχου στο Ρωμαϊκό στρατό και είχε όλες τις προοπτικές για μια ζωή άνετη, όπως την θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά ο Δημήτριος, μαθαίνοντας για τον Χριστό, ήθελε αυτό να το μοιραστεί. Και έτσι τις ελεύθερες ώρες του από το στράτευμα πήγαινε εκεί στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και μάζευε τους ανθρώπους και κυρίως νέους ανθρώπους και παιδιά και τους κατοικούσε στο χριστιανισμό. Όταν λοιπόν αυτομαθεύτηκε, γιατί η περίοδος εκείνη ήταν περίοδο διωγμών, κλήθηκε μπροστά στον Αυτοκράτορα, ο οποίος παρεπιδημούσε στη Θεσσαλονίκη, τότε μια λαμπρή πόλη, για να ομολογήσει εναντίον της αλήθειας που εκείνος κατήχε και να προσκυνήσει και να θυσιάσει στα ίδωνα. Πράγμα που δεν έκανε βεβαίως ο Δημήτριος, με αποτέλεσμα τον μαρτυρικό του θάνατο μετά και το θαύμα του μαθητή του στο στάδιο. Όμως ο θάνατος είναι μια σχετική υπόθεση. Ο θάνατος είναι μια υπόθεση η οποία οριοθετεί μερικές δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος να εκτελέσει, δηλαδή να μεν εκτελέσει το αγαθό. Και έτσι ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος επέλεξε να εκτελέσει το αγαθό και να κερδίσει την αιωνιότητα. Και τι σημαίνει αυτό, εκτελώ το αγαθό? Σημαίνει αγαπώ τον συνάνθρωπό μου. Θυσιάζω τον εαυτό μου και την καλοπέρασή μου για αυτό που είναι καλύτερο για τον άλλον. Αυτή η δυνατότητα που αρχίζει να φαίνεται κάτι σαν αστείο ή κάτι για πολύ ακραίους ανθρώπους σε συμπεριφορές στην εποχή μας. Αυτό όμως είναι αληθές. Γιατί αν αρχίσουμε να εξετάζουμε ο καθένας από εμάς τι μένει από αυτό για το οποίο αγωνίζεται κανείς στη ζωή του, θα κατανοήσει πως ελάχιστα πράγματα θα μπορεί ένας άνθρωπος να πει όταν είναι νέος ότι κατέχει, λίγο περισσότερο αργότερα στην οριμότητά του. Και όταν αρχίσει πια να βλέπει ότι οι δυνάμεις τον εγκαταλείπουν και τα χρόνια έχουν περάσει και τα βιολογικά φαινόμενα πηγαίνουν προς το τέλος τους, αρχίζει τότε να έχει τις αμφιβολίες για τη δύναμή του, για την κυριαρχία επί των πραγμάτων, για την κυριαρχία πάνω στους άλλους. Και καταλαβαίνετε πως είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουμε πως άλλα πράγματα είναι που μπορούμε να έχουμε και να μην μας τα πάρει κανείς. Μπορεί να σου κλέψει κανείς την πίστη σου ότι την έχεις. Μπορεί κανείς να σου κλέψει την υπερηφάνεια σου αν πάλεψες για αυτήν. Μπορεί κανείς να σου κλέψει την ελπίδα σου αν έχεις τη βεβαιότητα ότι έκανες το καθήκον σου. Μπορεί κανείς να επέμβει και να σου χαλάσει τη συνείδησή σου όταν αυτή είναι καθαρή, γιατί πάλεψες σε όλη σου τη ζωή να είναι η συνείδηση αυτή καθαρή. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Να λοιπόν που είναι ο πλούτος. Μπορεί κανείς να αφαιρέσει το καλό που έκανες και να το εντοστρέψει και να σου πει ήταν κακό που έδινες να φάνε οι άλλοι. Ήταν κακό που τους υπερασπιζόντους σου να και προσπαθούσες να τους βγάλεις από τις δυσκολίες. Μπορεί να το πει κανείς αυτό? Υπάρχει η βεβαιότητα της πραγματικότητας. Αυτό που οι καμάρτυρες κάνουν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και γι' αυτό τους τιμούμε, είναι ότι μας εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να έχουμε τη βεβαιότητα για ορισμένα πράγματα. Και αυτή η βεβαιότητα είναι που μας αφήνει μερικές φορές να κοιμηθούμε ήσυχα το βράδυ ή να έχουμε ένα χαμόγελο μέσα στην καρδιά μας και στο πρόσωπό μας που μας δίνει τη δυνατότητα της ζωής. Γιατί αυτό είναι η ζωή. Να μπορεί κανείς να είναι ήσυχος. Να κάνει το σταυρό του το βράδυ πηγαίνοντας να κοιμηθεί και να πει κανείς
δεν είναι που λέει ότι τον αδίκησα. Κανείς δεν είναι που λέει ότι δεν τον βοήθησα. Κανείς δεν είναι που λέει ότι δεν τον αγαπώ. Αυτό είναι που έκανε ο Άγιος Ένδοξος Μεγαλομάρτης Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Γι' αυτό τόσα χρόνια μετά σε όλα τα μέρη του κόσμου, άνθρωποι πλούσιοι και φτωχοί, άνθρωποι κάθε χρώματος, άνθρωποι κάθε δυνατότητος πορείας της ζωής, είναι αυτοί που τον τιμούν και αυτή την ώρα στρέφουν το βλέμμα τους προς αυτόν και του λένε «Άγιε Δημήτριε, δώσε μου μια ιδέα από τη δύναμή σου για να πορευτώ κι εγώ». Αυτό ήρθαμε να κάνουμε κι εμείς απόψε εδώ. Να παρακαλέσουμε τον Άγιο Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον Μυροβλήτη να μας δώσει λίγο από την οσμή του μύρου του, να μας δώσει λίγο από την οσμή του μύρου της ψυχής του για να μπορέσουμε να πορευτούμε σε καταστάσεις που μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά δεν είναι οι πιο δύσκολες του κόσμου, πιστέψτε με. Η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες. Ζούμε σε μία άνεση. Έχουμε σχεδόν τα πάντα. Έχουμε μία δυσκολία στο να τα μοιραστούμε και να φτάσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι ότι λείπουν πράγματα από τη γη. Έχουμε δυσκολία να τα μοιραστούμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι το πολύ, τι είναι το λίγο, τι είναι αρκετό, τι είναι κάτι που περισσεύει. Αλλά αυτό προσπαθούμε να πούμε στον Άγιο Δημήτριο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Αυτό έζησαν και οι κάτοικοι αυτού του χωριού. Και όταν ξέρετε, ολόκληρη η πόλη της Κώ λιμοκτονούσε, δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε, ήταν κατοχή, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όλοι ήρθαν και έμειναν εδώ, κοντά, γύρω-γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που ήταν άνθρωποι εργατικοί που είχαν τα πάντα. Είχαν τις ελιές τους, είχαν τα αμπέλια τους, είχαν τα σιτηρά τους. Δεν τους έλειπε τίποτα. Και μάζεψε η κάθε οικογένεια μία ή δύο οικογένειες και τις είχε μέσα σε ένα σπίτι που χώραγαν με βία πέντε άτομα, χώρεσαν ξαφνικά 50. Και μπορείτε να δείτε φωτογραφίες έξω τα παιδιά του σχολείου, πόσα παιδιά εδώ. Ο δάσκαλος από τη Μικρασία εδώ δίδασκε για να μην χάσουν και τη σχέση τους με την αλήθεια Μουσουράκης. Και επίσης υπήρχε εδώ η δυνατότητα της ελευθερίας, γι' αυτό κύριε Δήμαρχε κάθεστε κάτω από μια ιστορική σημαία που υψώθηκε πρώτη εδώ στην περιοχή, γιατί οι άνθρωποι είχαν πυκμή, γιατί είχαν στη ζώνη τους τον Κατσουνά με τον οποίο δουλεύανε τη γη, αλλά με τον οποίο επίσης φοβέριζαν και τον εχθρό και δεν μπορούσε κανείς να τους στερήσει τη στοιχειώδη τους ελευθερία. Ήτανε από τη μια σκλάβη και από την άλλη ελεύθερη. Γιατί η πίστη του στο Θεό, η προστασία από τον Άγιο Δημήτριο δεν τους άφηνε να οπισθοχωρήσουν σε αυτά τα γεγονότα, στρατηγέ μου. Αυτή η δυνατότητα είναι που δίνεται με την πίστη. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Κάθε φορά λέω μπράβο Μαρία και τη Μαρία την Κυπρέου που έκανε σε ένα τόσο ωραίο δρόμο για να μπορούμε να ερχόμαστε άνετα. Και χαίρομαι τώρα που βλέπω ότι αρχίζουν μερικά τεχνικά να γίνονται στο δρόμο αυτό, ο οποίος πια πάλιωσε. Και αυτά πρέπει να τελειώσουν. Είναι λείπει ο κύριος Έπαρχος. Εσείς είστε εδώ, νομίζω είναι του κυρίου Επάρχου αυτή η προσπάθεια. Εύχομαι να τελειώσει, γιατί έχουμε μεγάλη υποχρέωση για αυτό τον τόπο μας που είναι πραγματικά ιερός. Γιατί ο τόπος της Ελλάδος είναι ιερός. Είναι βαμμένος με περισσότερο αίμα από οποιονδήποτε άλλον τόπο για να υπάρξει η ελευθερία που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο σαν αναφέρετο δώρο. Χαίρομαι που είναι εδώ η συμπρεσβύτερή μου, ο Γενικός Αρχιερωτικός μας Επίτροπος, ο πατήρ Ιωάννης, ο πατήρ Αναστάσιος, ο πατήρ Ευτύχιος, ο πατήρ Ιωάννης. Χαίρομαι που ο πατήρ Αγγελάριος φροντίζει εδώ με την Επιτροπή 4-5 άτομα, τα οποία όμως εργάζονται συνεχώς για να μην λείψει τίποτα από τον Άγιο Δημήτριο, από τον περιβάλλοντα χώρο. Είμαστε όλοι εδώ πολύ χαρούμενοι. Ο πρόεδρος που μας έφερε τότε το νερό, ο κύριος Καματερός που μας έδωσε ρεύμα από τις γεννήτριές του για να έχουμε να βλέπουμε. Όλοι σας που έρχεστε εδώ και φροντίζετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βρύθη, χαιρόμαστε που αγαπάτε και αυτή την περιοχή και δεν την εγκαταλείπετε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε όλους εδώ. Όλη την ομάδα σου, κύριε Δήμαρχε, που φέρνεις πολύ συχνά για να τους δείχνεις ότι υπάρχει η πρωτεύουσα και υπάρχει και η περιοχή, η ορεινή, η εγκαταλελειμμένη, η οποία όμως δεν είναι μη ζωντανή, είναι πολύ ζωντανή. Γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πως υπάρχουν εδώ και οι ψυχές των ανθρώπων που έχουν γεμίσει σήμερα την Εκκλησία και κάθε φορά και μας περιμένουν εδώ να προσευχηθούμε
για όλους αυτούς. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Ευχαριστούμε τον χορό των Ιεροψαλτών Ιωάννη. Ήσασταν πολύ όμορφοι απόψε εδώ και εύχομαι και αύριο να είμαστε καλά και να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον από εσάς. Τα μέσα έρχονται πάντα εδώ για να βλέπουν και οι άνθρωποι μας από το εξωτερικό και από μακρινά μέρη. Η δημοτική μας τηλεόραση είχε χαρίκλια με την ιστοσελίδα του κυρίου Κιάρη. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να φροντίσετε την τηλεόραση όσο μπορείτε περισσότερο. Γιατί παίρνουν τηλέφωνο από την Κάρποθο καμιά φορά και μου λένε εκεί δεν λειτουργήσατε, δεν έδειξε τίποτα η τηλεόρασή σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε μια υποχρέωση όχι μόνο για τον τόπο μας εδώ. Παίρνουν τηλέφωνο από το εξωτερικό. Πώς γίνεται να δείχνουν ή να βλέπουν στο εξωτερικό. Γίνεται αυτό στο εξωτερικό. Λοιπόν, και παίρνουν από εκεί, από Αυστραλία, από Αμερική και λέει: σας είδαμε, πώς το φόρεγες αυτό το πεντράκι λιστραβά, μου λένε εμένα. Πάμε τώρα τι. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Να ξέρετε ότι ο επίσκοπος σας έχει μέσα στην καρδιά. Μπορεί να φωνάζει, αλλά δεν είναι κακός. Μπορεί να κάνει το χαζό, αλλά δεν είναι τόσο χαζός. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε όλοι μαζί, γιατί αυτός ο τόπος, πιστέψτε, αξίζει την αγάπη. Αξίζει να προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Και ξέρετε, κάθε φορά που είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι αυτό δεν έγινε καλά, δεν το έκανες αυτό δέσποτα καλά, καλύτερα να πούμε στον εαυτό μας πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε αυτόν τον δέσποτα να κάνει και κάτι καλό. Καταλαβαίνετε, είναι αυτή η συμμετοχή που πρέπει να έχουμε αστυνόμενοι. Αυτή η δυνατότητα είναι. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν ας την μεγαλώσουμε και ας αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο και τον συνάνθρωπο. Ξέρετε, ποτέ να μην αφήνετε στην καρδιά σας κάτι βαρύ εναντίον του άλλου. Να το βγάζετε, το λέει εξάλλου και η Γραφή. Οργίζεστε, λέει, και μη αμαρτάνετε. Άλλα έχετε εντες καρδίες, ημών επιτεσκείτες, ημών κατανοίγετε. Δηλαδή, μπορεί να φωνάξετε, λέει, αλλά μην κρατάτε κακία μέσα σας και πριν πάτε να κοιμηθείτε να το έχετε συγχωρήσει αυτό που έγινε. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου. Μίλησα πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι πάντοτε. Πολλά τα έτσι σας.